2.215.000 τουρίστες έφτασαν τους τρεις βασικούς μήνες του καλοκαιριού στην Κρήτη, με τα στοιχεία των αφίξεων και αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου να περιγράφουν τον Ιούλιο ως το μήνα με τις περισσότερες αφίξεις, οι οποίες έφτασαν τις 801.000. Με μια αύξηση γύρω στις 4,5-5% στις αφίξεις, εάν θα αποτυπωθούν στα έσοδα και τα κέρδη, γνωρίζετε το μότο το οποίο λέω πάντα, θα το δούμε στο τέλος, ταμείο στο τέλος, δεν γίνεται ποτέ ταμείο τέλη Αυγούστου. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου τον Ιούνιο έφτασαν τις 633.307 και οι αναχωρήσεις 599.705. Τον Ιούλιο αφήχθηκαν 801.428 επισκέπτες και αναχώρησαν 763.131, ενώ τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου έφτασαν 781.088 και αναχώρησαν 820.844 επιβάτες. Το άθροισμα των αφίξεων ήταν 2.215.823 επιβάτες και οι αναχωρήσεις 2.181.680 επιβάτες, που ερμηνεύεται σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού σε αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2022. Είναι μέσο όρο, είναι κάθε μήνα αυτή η μικρή αύξηση, οπότε νομίζω ότι είναι κάθε μήνα αυτό το ποσοστό. Και βέβαια αποτυπώνεται και στα στοιχεία που παίρνουμε από τα αεροδρόμια. Σας λέω ότι για μένα οι αφίξεις δεν σημαίνουν και πάρα πολλά, δείχνουν την τάση, αλλά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για μας είναι τα έσοδα και τα κέρδη. Ως προς τις χώρες που και φέτος έδειξαν να προτιμούν την Κρήτη, πρωταθλήτρια ήταν και πάλι η Γερμανία, όπου μόνο τον Αύγουστο έφτασαν 175.825 τουρίστες, με δυναμικό παρόν να δίνουν εκτός από τους Βρετανούς με 95.188 άτομα, οι Γάλλοι με 78.252, Πολωνοί 41.760, Ιταλοί 40.858, Ολλανδοί 38.181 και Ισραηλινοί 33.154. Με προσφορές και με κρατήσεις τελευταίας στιγμής που χάσαμε το Μάιο, διότι οι καιρικές συνθήκες δεν μας ευνόησαν. Κοιλιά στους αριθμούς κατά την τουριστική περίοδο φαίνεται πάντως ότι έκανε ο Μάιος. Λόγω καιρού, ωστόσο, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί τόσο το Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες ενισχύσουν τη δυνατότητα αυτή, με γενικό πάντως σχόλιο ότι όπως και να κλείσει η σεζόν, όσο θετικό πρόσημο και να έχει, το πλέον σίγουρο είναι ότι επρόκειτο για μια περίεργη σεζόν με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και πάντως πακέτα σε χαμηλές τιμές. Θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε και να κοιτάζουμε την ποιότητα, να κοιτάζουμε τα έσοδα και όχι τα νούμερα, διότι ο υπερτουρισμός σκοτώνει τον τουρισμό. Παρά το πλήθος πάντως των επισκεπτών, το Ταμείο, επισημάνθηκε από το Μιχάλη Βλετάκη, δεν συνδέεται μόνο με τον αριθμό και πως αν ήταν μια καλή ή όχι οικονομική χρονιά θα φανεί στο τέλος. Πάντα σε συνάρτηση με τις ανατιμήσεις και την αύξηση σε κόστη που κάνει δυσκολότερη αυτή την εξίσωση. Το αν θα έχει το know-how, έχει τις δυνατότητες για να κάνει μια τέτοια αλλαγή, είναι θέμα νοοτροπίας και νομίζω ότι η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Σε γενικές γραμμές πάντως, κοινή συνισταμένη για τους τουριστικούς και οικονομικούς παράγοντες του τόπου ήταν ότι πέρα από την αριθμητική αύξηση, η χρονιά σε επίπεδο ποιότητας επισκεπτών δεν ήταν η επιθυμητή. Με τον κύριο Βλετάκη να εξηγεί ότι ο σχεδιασμός τα επόμενα χρόνια αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να έχει, αν η στόχευση είναι το ταμείο και η οικονομία του νησιού.